Καλώς ήλθες στα μαθήματα Αρνός. Βρισκόμαστε στην ενότητα 6, η ομορφιά δεν είναι το παν, και μαζί θα δούμε την άσκηση 3 που βρίσκεται στη σελίδα 49. Πάμε να δούμε τι μας ζητάει αυτή η άσκηση. Να κατατάξετε τα ουσιαστικά της στήλης Β της προηγούμενης άσκησης στην κατηγορία που ανήκουν με βάση το τι δηλώνουν. Λοιπόν, στην ουσία στην προηγούμενη άσκηση είχαμε δύο στήλες. Από αυτές τις στήλες εδώ θα κρατήσουμε τη στήλη Β που έχει κάποια ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά αυτά είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, και θέλουμε να βρούμε την κατηγορία που ανήκουν με βάση το τι δηλώνουν. Εδώ να θυμηθούμε ότι στην ενότητα αυτή διδασκόμαστε την παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα. Αυτά τα ουσιαστικά που παράγονται κάτι δηλώνουν. Αυτή την κατηγορία θα την βρούμε εδώ πέρα. Σε ποια κατηγορία ανήκουν. Πώς την καταλαβαίνουμε την κατηγορία? Το βιβλίο μας δίνει κάποιες καταλήξεις, τις οποίες καλό είναι να ρίξουμε προσεκτική ματιά, έτσι ώστε να έχουμε κάποιες στο μυαλό μας. Και πάμε να δούμε λίγο μερικές λεξούλες. Δεν ξεχνάω ότι αυτά εδώ είναι ουσιαστικά τα οποία έχουν προέλθει από κάποια ρήματα και κάτι δηλώνουν. Για παράδειγμα, στη λέξη πέδευμα, το βιβλίο μου έχει δώσει την κατάληξη «μα», γιατί δηλώνει κάποιο αποτέλεσμα ενέργειας. Αυτή είναι η κατηγορία που εδώ ψάχνω. Πώς την καταλαβαίνω? Με βάση την κατάληξη που μου δίνει το βιβλίο. Στη συνέχεια έχουμε τη λέξη θεατής. Η κατάληξη θεατής μου δείχνει ότι είναι ένα πρόσωπο που ενεργεί. Δηλαδή, είναι ένα ουσιαστικό που προήλθε από το ρήμα «θεάωμε, θεώμε». Το πέδευμα προέρχεται από το ρήμα «παιδεύω». Συνεχίζουμε στη λέξη «τιμητής». Και εδώ πέρα έχουμε την ίδια ακριβώς κατάληξη «της». Άρα και πάλι έχουμε ένα πρόσωπο που ενεργεί. Είναι ένα ουσιαστικό που προέρχεται από το ρήμα «τιμάω, τιμώ». Και συνεχίζουμε. Έχουμε τη λέξη «το ουσιαστικό παίδευσης». Από την κατάληξη «σεις» καταλαβαίνω ότι αυτό που δηλώνει είναι μία ενέργεια. Είναι ένα ουσιαστικό που δηλώνει ενέργεια και προέρχεται από το ρήμα «παιδεύω». Στη συνέχεια έχω τη λέξη «φθορά». Η κατάληξη «α» μου δείχνει ότι έχω μία ενέργεια ή αλλιώς μία κατάσταση. Κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι ένα ουσιαστικό που δηλώνει ενέργεια και προέρχεται από το ρήμα «φθύρω». Στη συνέχεια έχω το ουσιαστικό «τίμημα». Η κατάληξη «μα» μου δείχνει ότι έχω αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας. Ένα ουσιαστικό που δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας και προέρχεται από το ρήμα «τιμάω, τιμώ». Επόμενη λέξη είναι η λέξη «βοσκή». Η κατάληξη «η» μου δείχνει ότι πρόκειται για μία, όχι γραμμή, ούτε άλλη, ενέργεια ή αλλιώς κατάσταση. Μια ενέργεια ή κατάσταση. Επομένως, είναι ένα ουσιαστικό που από την κατάληξη καταλαβαίνω ότι δηλώνει ενέργεια κατάσταση και προέρχεται από το ρήμα «βόσκο». Στη συνέχεια, η λέξη «θέαμα». Μα εδώ η κατάληξη είχα και πάνω το τίμημα, το θέαμα. Άρα και εδώ πέρα
μου δηλώνει αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας. Οπς, το μολύβι άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες. Αποτέλεσμα λοιπόν ενέργειας. Άρα είναι ένα ουσιαστικό που μου δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας, το κατάλαβα από την κατάληξη και προέρχεται από το ρήμα θεάομαι, θεώμαι. Ύστερα έχουμε τη λέξη βοσκός. Η κατάληξη κος μου δείχνει ότι έχω ένα πρόσωπο που ενεργεί. Είναι ένα ουσιαστικό, δηλώνει το πρόσωπο που ενεργεί και προέρχεται από το ρήμα βόσκο. Και τέλος έχω την λεξούλα παιδευτής. Η κατάληξη της, την οποία την έχω συναντήσει και παραπάνω, στη λέξη τιμητής, μου δείχνει ότι είναι ένα πρόσωπο που και αυτό ενεργεί. Δηλαδή ένα ουσιαστικό που δηλώνει, το κατάλαβα από την κατάληξη της, το πρόσωπο που ενεργεί και προέρχεται από το ρήμα παιδεύω. Προσέχω τις καταλήξεις και μόνο άμα τις διαβάσω προσεκτικά από το βιβλίο μου μπορώ να λύσω σωστά την άσκηση. Μόλις ολοκληρώσαμε την άσκησή μας, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.